σιωπή τη νύχτα. Και ενώ πληθαίνουν τα κεριά, το φέγγο του καθολικού. Εσύ δυστυχισμένε μου κοιμάσαι. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Δεύτερο μέρος σήμερα της Αποκάλυψης, ένα βιβλίο και μια παρουσία που κάναμε στην κοινότητα του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις 5 του μηνός Μαρτίου, με την ευκαιρία των 50 ετών από τις ιδρύσεις της κοινότητας, παρουσιάσαμε το βιβλίο Αποκάλυψη σε συγγραφή και ποίηση του Νίκου Παπακώστα, του μουσικοσυνθέτη, του σκηνοθέτη, του ποιητή, του στιχουργού, του συγγραφέα. Μαζί του διαβάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γαβρίλης Καράσογλου. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος, θα παρακολουθήσουμε τα κεφάλια 6, 8 και 11. Ενδιάμεσα παρεμβάλλεται η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, η οποία είναι και συνεργάτης σε αυτή την εκδήλωση, γιατί εκτός από τα 50 χρόνια της κοινότητος, γιορτάζουμε και εμείς τα 30 χρόνια ύπαρξης της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Παρεμβαλλόμαστε λοιπόν με διάφορα τεριρέμ σε διάφορους ήχους, από το Θεωτό και Παρθένε του Μπερεκέτη. Είδα καρνί που άνοιγε την πρώτη της σφραγίδα και άκουσα κάτι σαν βροντί ανάμεσα από τα ζώα. Έλα κοντά. Και φάνηκε μπροστά μου άσπρο άτι και καβαλάρης πάνω του με τόξο αρματωμένος. Ήταν αυτός που νίκησε και πάλι θα νικήσει και του δώσα για να φορά ένα χρυσό στεφάνι. Άνοιξε και τη δεύτερη σφραγίδα και από τα ζώα να λέει το δεύτερο άκουσα και να φωνάζει «Έλα». Και βγήκε άλλο άλογο με κόκκινες τις τρίχες. Σε αυτόν που ήταν επάνω του δώσανε ένα μαχαίρι και εξουσία από τη γη να πάρει την ειρήνη, ώστε να σφαχτούν οι άνθρωποι, ο ένας από τον άλλο. Και όταν την τρίτη άνοιξε σφραγίδα και το τρίτο ακούω το ζώο να μιλά και να φωνάζει «Έλα» και να. Ένα μαύρο άλογο και πάνω ο καβαλάρης καθόταν και στο χέρι του μια ζυγαριά κρατούσε. Κάτι σαν άκουσα φωνή ανάμεσα από τα ζώα να λέει «Ένα δινάριο θα έχει μια χούφτα στάρι». Το ίδιο θα έχουν και τρεις χούφτες από κριθάρι, μα το κρασί και τη ελιά το λάδι μη στερήσεις. Ανοίγει και η τέταρτη σφραγίδα και το ζώο το τέταρτο με δυνατή φωνή ακούω να λέει «Έλα» και είδα άλογο χλωρό και αυτόν που ήταν επάνω. Θάνατο τον ελέγανε και ακολουθούσε ο Άδης. Σ' αυτόν δόθηκε δύναμη και εξουσία να έχει στο 1/4 της γης θανατικό να σπείρει και να σκοτώνει με σπανθή και δει στο μυρόν θέα με πείνα και της μαύρης γης τα άγρια θηρία. Και η σφραγίδα άνοιξε η πέμπτη και από κάτω από το θυσιαστήριο είδα τους πεθαμένους που σφάχτηκαν και μάτωσαν για του Θεού το λόγο και γιατί κράτησαν πιστά τ' αρνίου τη μαρτυρία. Φωνάζανε με δυνατή φωνή όλοι μαζί και λέγανε «Ως πότε εσύ που είσαι ο αληθινός κυρίαρχος του κόσμου δεν θα δικάσεις και για μας εκδίκηση να πάρεις από όλους όσους κατοικούν και βρίσκονται στη γη σου». Δώσανε στον καθένα τους λευκή στολή να βάλει και ανάπαυση τους είπανε να έχουν για λίγο ακόμη, ως να γεμίσει ο αριθμός αυτών που είναι γραμμένοι όπως αυτοί, να σκοτωθούν για του Θεού το λόγο. Και τότε είδα πάνηξε την έκτη σφραγίδα. Σεισμός μεγάλος γίνηκε και σύστηκε η πλάση. Ήρθε και ο ήλιος μαύρησε σαν τρίχινο σακούλι και η σελήνη ολάκερη κοκκίνησε σαν αίμα. Όσα αστέρια βρίσκονταν στου ουρανού το θόλο και λάμπανε και φωτίζανε, ήρθαν στη γη και πέσαν σαν τη σικιά που πέφτουνε τα άγουρα, τα σίκα. Όταν μεγάλος άνεμος κουνάει τα κλαδιά τους. Άνοιξε τότε ο ουρανός σαν τη λιχτό βιβλίο και τα βουνά και τα νησιά στον τόπο τους δεν πήναν. Οι βασιλιάδες, οι άρχοντες, οι δυνατοί κηδούλοι μέσα κρυφτήκαν στις σπηλιές και στον βουνών της πέτρας. Παρακαλάνε τα βουνά να πέσουν να τους πλήξουν. Πάνω μας πέστε, κρύψτε μας,
να μη μας αντικρίσει το πρόσωπο εκείνου ψηλά που κάθεται στο θρόνο και του αρνιού να μη μας βρει η φοβερή οργή του. Γιατί ήρθε η ώρα και στιγμή, γέμισε κλεψίδρα και έφτασε η μέρα της οργής και της δοκιμασίας. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί και να βαστάξει εμπρός του τα γριεμένα πρόσωπο να δει και τη ματιά του. Και όταν την 7η άνοιξε σφραγίδα του βιβλίου, βουβάθηκε ο ουρανός μισή περίπου ώρα. Και τότε ήρθαν οι 7 άγγελοι και σταθήκαν μπροστά στον θρόνο έχοντας μια σάλπιγγα ο καθένας. Έφτασε κι άλλος άγγελος που στάθηκε επάνω από το βωμό και κράταγε χρυσό λιβανιστήρι. Παίρνει φωτιά από το θυμιατό, πάνω στη γη τη ρίχνει. Ακούστηκαν φωνές, σεισμός, άστρα και βροντούσε. Σαλπίζει ο πρώτος και άρχισε πάνω στη γη να πέφτει ένα χαλάζι ανάμεικτο από φωτιά και αίμα. Πέφτει και καίγεται η γη, χάθηκε τον ατρίτο. Έγιναν στάχτη τα βουνά και μαύρησαν οι κάδοι. Σάλπισε και ο δεύτερος και πέφτει στα πελάγια κάτι μεγάλο, σαν βουνό, και εγώ ήταν ακέραιο. Παίρνει θάλασσα φωτιά, καίγονται τα πελάγια και το ένα τρίτο από το νερό κόκκινο γίνεται αίμα. Και ο τρίτος σάλπισε άγγελος και πέφτει ένα αστέρι που θα έλεγες πως ήταν λαμπάδα που καιγόταν. Πέφτει επάνω σε πηγές και σε ποτάμια πέφτει. Στο ένα τρίτο από αυτά και πάνω στα νερά τους. Άψυχος είναι το όνομα του αστεριού τούτου και έγινε το νερό πικρό, σαν άγρια πικραλήθρα. Ο τέταρτος άγγελος σαλπίζει και ένα μέρος του ήλιου και του φεγγαριού χτυπιέται και των άστρων. Σκοτίνιασαν τα σώματα του ουρανού και αμέσως ίδιο με φως νυχτερινό γίνηκε και της μέρας. Και είδα κι άκουσα ητό προς του ουρανού τη μέση να φτερουγίζει, να φρυνεί με μια φωνή μεγάλη. Αλίμονο,
πάνω στη γη σ' αυτούς που κατοικούνε, σαν να τυχήσει η φωνή της Άλπιγκα στον άλλο. Και αυτούς που προσκυνάνε, αλλά την έξω την αυλή να μην τη λογαριάσεις. Αυτή την παράδοσανε στα έθνη και την Άγια την πόλη θα πατήσουνε μήνες 42. Δυο μαρτυρές μου θα'ν εκεί, διμένοι με κουρέλια, να προφητεύουν ίσα με χρόνος να περάσει. Αυτή είναι τα δύο λιόβευρα και οι δύο χρυσές λιχνίες, όπου θωρείς τους όρθιους να στέκουν προς τον Κύριο. Το στόμα τους βγάλει φωτιά τον κάθε οχτρό να κάψει και έτσι όπου τον έβλαψε το θάνατο να βρίσκει. Αυτοί θα έχουν δύναμη όσο θα προφητεύουν να κλείνουν τον ουρανό στα λαγματιά μη πέφτει. Αίμα να κάνουν τα νερά και στη στιγμή να στέλνουν στη γη πληγές αβάσταχτες αρκεί να το θελήσουν. Όμως σαν θα τελειώσουνε αυτή τη μαρτυρία τότε και από την Άβυσσο θα ανέβει το θηρίο για να τους κάνει πόλεμο και να τους καταστρέψει. Θα τους νικήσει και στους δυο τον θάνατο θα δώσει. Άταφα τα κουφάρια τους. 3,5 ημέρες θα μείνουν να σαπίζουν στις πόλεις την πλατεία. Σκυλιά να σκίζουν τα κορμιά, τα όρνια το πετσί τους. Και οι άνθρωποι που θα κοιτούν δεν θα τολμούν να αγγίξουν. Μας θα γεμίσει ο καιρός και φύγουνε οι μέρες. Πνοή Θεού θα μπει σε αυτούς στα πόδια να σταθούνε και μια φωνή από ψηλά θα τους καλεί να ανέβουν. Αυτοί που θα τα βλέπουνε το φόβο θα την κρίνουν. Μέσα σε σύννεφο λαμπρό στον ουρανό ανεβήκαν κι όλοι οι εχθροί τους είδανε και έτρεξαν να κρυφτούν. Και τότε γίνει και σεισμός και 7,000 κόσμος χάθηκε και έγινε σωρός το 10ο της πόλης. Φόβο επήραν όλοι τους και το Θεό δοξάσαν. Και να, σαλπίζει ο 7ος άγγελος και αμέσως στον ουρανό ακούστηκαν φωνές και ευλογίες. Φωνές μεγάλες που λέγαν «Του κόσμου η Βασιλεία έφτασε, του Ιησού Χριστού και του Μεγάλου Κύριου». «Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ και Παντοκράτο. Εσύ είσαι που ήσουνα και εσύ είσαι που θα έρθεις. Εσύ που πήρες δύναμη στη γη να βασιλέψεις». Τα ακούσανε και οργίστηκαν της γης οι δωρολάτρες. Και ήρθε η δική σου η οργή
και γέμισε ο χρόνος για να κριθούν οι νεκροί και αμοιβή να δώσεις σ' όλους, πιστούς και άπιστους, σε όσους σε φοβούνται, σε άγιους και σε μικρούς, μεγάλους και προφήτες και αυτούς που καταστρέψαν τη γη να καταστρέψεις. Άνοιξε αμέσως ο ναός που ήταν στα ουράνια και φάνηκε η κυβωτός που είχε τη Διαθήκη. Τα Άγια Λόγια του Θεού σε δυο πέτρες γραμμένα. Αγία. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, μόλις παρακολουθήσαμε και το δεύτερο μέρος της θεατρικής, θα μπορούσα να πω παράστασης, η Αποκάλυψη, που κάναμε εδώ στον ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, καλεσμένη από την κοινότητα που γιόρταζε τα 50 χρόνια και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με τα 30 της χρόνια, παρών ο πρόεδρος, ο ιερατικός προϊστάμενος, η αδελφότητα, αρκετά μέλη της Εκκλησίας και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Ακούσαμε από τον ίδιο τον Νίκο Παπακώστα με τον δημοσιογράφο κύριο Γαβρίλη να απαγγέλουν τα κεφάλαια. Συγκεκριμένα σήμερα διαβάστηκε το 6ο, το 8ο και το 11ο κεφάλαιο και η χοροδία της σχολής παρεμβαλόταν με ύμνους από το Θεωτό και Παρθένε του Μπερεκέτη, το Τεριρέμ δηλαδή, το κράτημα αλλιώς όπως το λέμε. Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Η χάρις του Κυρίου μετά πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Μαζί δεν γεννήθηκες.